βλέπουμε, παίρνουμε μια ιδέα, εικόνα βέβαια και ένα σχετικό έτσι πανοραμικό πλάνο, πανέμορφος, ιστορικός και αγαπημένος τόπος. Θα πάμε λοιπόν στα Ψαρά, COVID-free περιοχή και το νησάκι εκεί στα Ψαρά των Ψαρών. Θα συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Κωνσταντίνο Βρατσάνο. Κύριε Βρατσάνε, δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ, χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά, τους θερμούς μας χαιρετισμούς στην πανέμορφη πραγματικά Κρήτη. Και τους δικούς μας βέβαια χαιρετισμούς στο πανέμορφο νησί. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μπορέσουμε και το καλοκαίρι να σας επισκεφθούμε. Να σας ρωτήσω, οι μόνιμοι κάτοικοι, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων στα Ψαρά πώς είναι? Είναι περίπου 400 άτομα, κύριε Μαγνητόπουλε. Εντάξει, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Στα μικρά νησιά, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έχουμε τα προβλήματά μας. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο συγκεκριμένο θέμα, είχαμε προνομιακή μεταχείριση και θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Μάλιστα, δόθηκε και μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιους, οπότε έχουν κάνει και κάποιοι την πρώτη δόση και σε λίγες ημέρες θα γίνει και η δεύτερη και για αυτούς τους συμπατριώτες μας. Δηλαδή, οι περισσότεροι κάτοικοι σε ποσοστό που ξεπερνά το 80%. Γύρω στο 70-75% έχει. Είμαστε εμείς, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που για διάφορους λόγους δεν έκαναν. Και για ιατρικούς λόγους, πολύ. Και για ιατρικούς. Και υπήρχαν και κάποιοι ειδήσπιστοι ακόμα. Αλλά εντάξει, είναι πολύ μικρός αυτός ο Οι εμβολιασμοί, δήμαρχε, πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο και στο νησί? Ναι, στο ιατρείο καταβλήθηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αν φανταστείτε ότι λόγω καιρικών συνθήκων τα εμβόλια εδώ ήρθαν με ελικόπτερο. Υπήρχε μια στενή συνεργασία και με τις ένοπλες δυνάμεις που είχαν αναλάβει να μεταφέρουν τα εμβόλια, με το νοσοκομείο, το κοντινό μας νοσοκομείο εδώ της Χίου. Τα παιδιά του ιατρείου μας έδωσαν ένα αγώνα, αλλά δόξα στον Θεό πήγαν όλα καλά, χωρίς παρενέργειες, και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Οπότε ομαλά εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε κατά κάποιο τρόπο η εμβολιαστική διαδικασία στα Ψαρά. Βέβαια, υπάρχουν προβλήματα σε άλλες περιοχές με την εμβολιαστική διαδικασία, με τα εμβόλια, με τα εμβολιαστικά κέντρα. Οπότε, ηθικό ακμεότατο, το βλέμμα στραμμένο στο καλοκαίρι, δήμαρχε, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου, έχουν ξεκινήσει ήδη τα πρώτα τηλεφωνήματα. Ναι. Έτσι ακριβώς, έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα τηλεφωνήματα. Θεωρούμε ότι αν πάμε προσεκτικά, κύριε Παραγετόπουλε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί δεν σημαίνει ότι εμβολιαστήκαμε και τελειώσαμε. Συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα και σιγά σιγά βαίνουμε προς το καλοκαίρι. Πολύ αισιόδοξα θέλω να πω ότι πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά πολύ σημαντική και θα αναπληρωθούν και απώλειες οι οποίες είχαν υποστεί οι επαγγελματίες τον τελευταίο χρόνο, θα λέγαμε. Και το μήνυμά σας... Θεωρώ ότι τα νησιά μας είναι μικρά διαμάντια. Τα μικρά νησιά πρέπει να τα στηρίξουμε, όχι μόνο επειδή, ξέρετε, επειδή έχουν τις γνωστές δυσκολίες, αλλά επειδή πραγματικά είναι πολύ όμορφα μέρη και αξίζει κανένας να τα επισκεφτεί. Νομίζω ότι έχουμε ένα λόγο παραπάνω τώρα με το ότι είμαστε εμβολιασμένοι και εμπνέουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους. Και απευθύνεται κάλεσμα και στους κριτικούς εδώ που μας παρακολουθούν να επισκεφθούν τα Ψαρά το καλοκαίρι, να γνωρίσουν αυτόν τον ιστορικό τόπο. Πιστεύω πραγματικά, κάνω ένα κάλεσμα έτσι που μου δίνεται και αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι 200 χρόνια από την Επανάσταση. Τα Ψαρά έπαιξαν ένα πολύ καταλυτικό, θα έλεγα, ρόλο, γιατί μαζί με την Ίδρα και τις Φέτσες ουσιαστικά αποτέλεσαν τον πολεμικό στόλο στην περίοδο της Επανάστασης. Και βέβαια έμεινα γνωστά στην ιστορία και με την θυσία τους, τη θυσία των προγόνων μας, προκειμένου να μείνουμε ελεύθεροι. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά η οποία θα προσπαθήσουμε κι εμείς να τη γιορτάσουμε με τον τρόπο που αρμόζει σε αυτό το ιστορικό τόπο. Παρά τις δυσκολίες, βέβαια. Μπράβο. Και με προσοχή. Η πανδημία θα μας το επιτρέψει. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη.